Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέλλα. Σχεδόν 1,5 ώρα κράτησε η συνάντηση του Προέδρου με τον Έσπε Μπαρθάιντα εν ώψη της αυριανής δεύτερης συνάντησης του Προέδρου με τον Μουσταφά Ακιτζή, λίγο πριν το ραντεβού της Γενέβης και μάλιστα πριν από τα Χριστούγεννα. Κρατάμε από τις δηλώσεις δύο πράγματα. Το ένα, ότι στη διεθνή διάσκεψη θα συμμετέχουν, σύμφωνα με τον κύριο Άιντα, οι εγγύητριες δυνάμεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσα άλλα εμπλεκόμενα μέρη κριθεί αναγκαίο. Παρέπεψε μάλιστα στο ανακοινοθέτη 1 Δεκεμβρίου που είχαμε μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το δείπνο. Ρωτήθηκε για τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εάν θα σταλούν προσκλήσεις. Δεν θέλησε να απαντήσει ευθέως επί τούτου, αλλά είπε ότι αυτοί που θα είναι εκεί το γνωρίζουν. Να πούμε ότι ο κύριος Άιντα, μέσα από τις δηλώσεις του, αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόοδος στη διαδικασία, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν εκεί στο ραντεβού της Γενέβης. Τώρα, για το άλλο ραντεβού που εκκρεμεί και αφορά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ο κύριος Άιντα ρωτήθηκε και γι' αυτό και τοποθετεί αυτό το ραντεβού πλέον με τον νέο χρόνο. Αρχές του νέου χρόνου, αλλά μέσα από τα λεγόμενά του θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι όντως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Μάλιστα, Νατάσα, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι κοινή η πεποίθηση για την ανάγκη, όπως αξιοποιηθεί όλο αυτό το διάστημα μέχρι τη μετάβαση των ηγετών στη Γενέβη, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προοπτικές για να καταλήξουμε σε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα στην Ελβετία. Είναι η αρχή του δρόμου, αλλά είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθεί εκείνη η υποδομή από πλευράς πρόοδου, τόσο στα 5 κεφάλαια που άπτουν της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, αλλά και στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να αισιοδοξούμε για μια πετυχημένη διάσκεψη στη Γενέβη. Σε καθάριση καθόλου, κύριε εκπρόσωπε, το ζήτημα των παριστάμενων στην διάσκεψη του Αιγύπτου? Κοιτάξτε, το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θέμα που είναι ξεκαθαρισμένο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα συμβαλλόμενο μέρος σε μια διεθνή συνθήκη που θα συζητηθεί στη Γενέβη και δεν μπορεί να είναι απούσα. Και αν θέλετε, θα πρέπει επιτέλους να μην εισαγάγουμε στο δημόσιο διάλογο, να αφισβητούμε από μόνοι μας την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο πρόεδρος... Λοιπόν, Χρήστος Γεωργίου και Χρήστος Ιακώβου μαζί μας, καλησπέρα σας.